Η ανάγκη ενίσχυση των ευρωπαϊκών συστημάτων κοινωνική προστασία μετά την επιδημιολογική κρίση και τον πόλεμο στην Ουκρανία συζητήθηκε στο Συμβούλιο Υπουργών Απασχόληση και Κοινωνική Πολιτική στο Λουξεμβούργο. Οι προκλήσει σε σχέση με την επιδημιολογική κρίση και τον πόλεμο στην Ουκρανία είναι οι ίδιε τα κράτη-μέλη. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο έγιναν τοποθετήσει σε σχέση με του μηχανισμού αντιμετώπιση και το ΕΕΕ αποτελεί την προμετωπίδα. Το ελάχιστο εγκυμένο εισόδημα, όπω εφαρμόζεται στην Κύπρο, θεωρείται ένα από τα πιο επαρκή στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ενημέρωσα τους ομολόγους μου ότι αναγνωρίζοντας πως οι παροχές από μόνες τους δεν αρκούν, η έμφαση πλέον δίδεται στην ενσωμάτωση και συμπερίληψη των δικαιούχων στο κοινωνικό σύνολο με στόχο τον απεγκλωβισμό τους από τα επιδόματα. Αναφορά έγινε επίσης και σε άλλους μηχανισμούς αντιμετώπισης, όπως είναι η επέκταση του σχεδίου επιδότησης διδάκτρων και σύντησης παιδιών μέχρι 4 ετών, το οποίο με πρόσφατη απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου καλύπτει όλους όσοι είναι δικαιούχοι του επιδόματος τέκνου. Μέσα από τη συζήτηση διαφαίνεται ξεκάθαρα ότι οι πολιτικές σε ευρωπαϊκό επίπεδο θα στραφούν προς την κατεύθυνση της ψηφιακής αναβάθμισης με τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης των συστημάτων κοινωνικής προστασίας, οι οποίες θα έχουν ως αποτέλεσμα την πιο άμεση ανταπόκριση στην παροχή αρρωγής προς τις ευάλωτες ομάδες. Το Υφυπουργείο Κοινωνικής Πρόνοιας έχει ήδη αναπτύξει τέτοια προγράμματα και βρισκόμαστε σε στάδιο προετοιμασίας για περισσότερα. Εξίσου σημαντική είναι και η ψηφιακή εκπαίδευση των δικαιούχων και ιδιαίτερα των ατόμων τρίτης ηλικίας, κάτι το οποίο θα περιληφθεί στο Εθνικό Σχέδιο Δράσης και στην Εθνική Στρατηγική της Κυπριακής Δημοκρατίας για τα άτομα τρίτης ηλικίας.